επιτρέψτε μου να κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα με τον Υφυπουργό Τουρισμού. Καθώς η απαγόρευση εμπορικών πτήσεων τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Μαΐου, όπως όλα δείχνουν, αλλά και η έκκληση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στους Ευρωπαίους υπηκόους να μην κλείσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές, είναι βέβαιο ότι βάζει το Υπουργείο Τουρισμού, το Υφυπουργείο Τουρισμού, σε κόκκινο συναγερμό. Εξανεμίζονται πλέον και οι αμυδρές ελπίδες για περιορισμό της ζημιάς στους πρώτους καλοκαιρινούς μήνες. Πάμε να δούμε τι λέει ο κύριος Σάβας Περδίος. Κύριε Περδία, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Σουρλή. Έχουμε ξεκάθαρη εικόνα για το τι είναι αυτό που θα αντιμετωπίσει εφέτος ο τουρισμός, να θεωρηθεί ότι η παρτίδα χάθηκε ή υπάρχει έστω και μια αμυδρή ελπίδα για την τρέχουσα χρονιά? Κύριε Τσορούλη, εμείς δεν θα πούμε από τώρα ότι η παρτίδα χάθηκε. Εκείνο που ήταν εμφανές εδώ και καιρό ήταν ότι στην καλύτερη των περιπτώσεων μπορούμε να ελπίζουμε για τουρισμό από τον Ιούλιο και μετά. Αλλά και σε τέτοια περίπτωση θα ήταν πολύ ελεγχόμενη η ροή των επισκεπτών στη χώρα μας. Σιγά σιγά με ρυθμό που να μπορέσει να αντεπεξέλθει και το σύστημα υγείας. Εξάλλου από εκεί βγαίνουν και οι αριθμοί ότι αναμένουμε μια μείωση τουλάχιστον της τάξης του 60% σε αφίξεις φέτος και αυτό στην καλύτερη των περιπτώσεων. Και εάν και εφόσον τα αεροδρόμια είναι ανοιχτά, έτσι. Εάν και εφόσον τα αεροδρόμια είναι ανοιχτά, εάν και εφόσον εμείς είμαστε εντάξει, εάν και εφόσον οι αγορές που μας ενδιαφέρουν είναι και εκείνες καθαρές, εάν και εφόσον οι αεροπορικές εταιρείες συνεχίζουν να είναι εν ζωή, διότι πολλές δεν θα είναι, εάν και εφόσον αυτές οι αεροπορικές εταιρείες που θα επιζήσουν θα έχουν τα ίδια δρομολόγια, άρα αντιλαμβάνεστε υπάρχουν πολλά εάν και εφόσον, αστάθμιστοι παράγοντες, τους οποίους προσπαθούμε κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα αν γίνεται, να τους παρακολουθούμε για να δούμε πώς προχωράμε. Εντάξει, σίγουρα αυτό που ανακοίνωσε η κυρία φον ντερ Λέιεν δεν είναι ότι καλύτερο για μας. Δεν σημαίνει ότι απαγορεύει στον κόσμο να ταξιδέψει, αλλά από την άλλη, ακούγοντας κανείς τις δηλώσεις της, σίγουρα προβληματίζεται. Και εντάξει, απλά αυξάνει τις πιθανότητες να κινηθούμε προς χειρότερα σενάρια αυτών που αναμέναμε. Ναι. Δεν μου λέτε, με τα εάν και εφόσον περιγράφεται, στο δικό μου μυαλό, δύο προοπτικές μπορεί να έχει το καλύτερο σενάριο, αν θέλετε, του τουρισμού. Το ένα αφορά αυτές τις χώρες που σήμερα είναι καθαρές και αυτές οι χώρες φαίνεται ότι είναι προς Ασία μεριά. Οπότε αν ερωτώ ευθέως εάν θα μπορούσε να επικρατήσει μια τέτοια λογική charter πτήσεων εκεί με ελεγχόμενο το να έρχονται με τεστ πριν να έρθουν, με τεστ όταν έρχονται, ψάχνουν και εκείνοι προορισμούς. Και το άλλο βέβαια αφορά στην Ελλάδα εάν και εφόσον και εκεί τα πράγματα είναι ελεγχόμενα. Βέβαια όλα αυτά εάν και εφόσον η δική μας πατρίδα τα καταφέρει και είναι καθαρή, έτσι. Ναι. Όσον αφορά την Κίνα, το θεωρώ δύσκολο βασικά λόγω της απόστασης. Ένα από τα χαρακτηριστικά φέτος του τουρισμού πιστεύω ότι θα είναι πως λίγος κόσμος θα επιλέξει να κάνει μακρινά ταξίδια. Αντιλαμβάνεστε το να μπει κάποιος από εμάς τώρα σε ένα αεροπλάνο και να ταξιδέψει τόσες πολλές ώρες κλεισμένος, κλεισμένη, δεν είναι το ευκολότερο, το οποίο ναι οδηγεί στην κατεύθυνση της Ελλάδας, αν θέλετε, ή ακόμα και του Ισραήλ, οι οποίες είναι κοντινές χώρες και αν καθαρίσουν με το καλό, σίγουρα θα είναι από τις αγορές προτεραιότητες για μας και είναι σίγουρα και προορισμοί προς τους οποίους θα μπουν γρήγορα και πτήσεις. Πιο σίγουροι είμαστε ότι θα έχουμε πτήσεις προς την Ελλάδα και το Ισραήλ, παρά για παράδειγμα άλλες χώρες όπως είναι για παράδειγμα η Γερμανία, η Γαλλία κτλ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.